Εδώ Ρόδος, βρισκόμαστε στον Εστορίδιο Μέλαφρο. Σε λίγο θα γίνουν τα εγγένεια έκθεσης με έργα του Βάλια Σεμερτζίδη, δωρεά της οικογένειάς του στο Δήμο Ρόδου. Αυτό είναι ένα χαρακτικό με θέμα την Αλία. Ένα άλλο έργο με αντίστοιχο θέμα τον Ψαρά. Εδώ βλέπουμε χαρακτικό με θέμα τη βιοτεχνία. Μια γενναιόδορη χειρονομία της οικογένειας Σεμετζίδη με πρωτοστατούσα τη χείρα Σεμετζίδη γίνεται πραγματικότητα. Είναι κοντά 2,5 χρόνια που μελετούμε αυτή την ιδέα, αγαπητέ κυρία Χατζηνικολάου, για να φτάσουμε στην όμορφη αυτή βραδιά, και ευχαριστώ όλες και όλους εσάς που είστε απόψε κοντά μας για να μοιραστούμε αυτή τη βραδιά. Η σημερινή, έτσι, σεμνή θα έλεγα, εκδήλωση με τις εδώ ομιλίες αλλά και τα εγγένεια της αίθουσας πάνω είναι μια οφειλόμενη υποχρέωση του Δήμου μας, του Μουσείου, των Ροδιτών, στο σπουδαίο ζωγράφο και χαράκτη, τον ζωγράφο των κορυφών όπως τον επικαλούν, τον Βάλια Σεμερτζίδη, που πέρασε, είπε η κυρία Σεμερτζίδη, μπορούμε να πούμε και καλλιτεχνικά, ανάλωσε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής του στη Ρόδο μέσα από μια ζωή γεμάτη εμπειρίες. Από τον Κάφκασο μέχρι την Αθήνα, μέχρι το Παρίσι, μέχρι το Αντάρτικο, για να έρθει και να βρει τον τόπο της καρδιάς του. Να βρει τον τόπο που τον εξέφρασε μέσα και εκφράστηκε μέσα από εκατοντάδες έργα, να βρει τον τόπο που με τη σύντροφό του μοιράστηκε τις μεγάλες οικογενειακές στιγμές με την οικογένειά του, να βρει τον τόπο που έβγαλε τη δύναμη της ψυχής του όταν ξεκίνησε το 62-64 και το 82 μετά από μια ατυχή, θα έλεγα, ένα ατυχές πρόβλημα της υγείας, βρήκε τη δύναμη της ψυχής να ζωγραφίζει με το αριστερό χέρι. Είναι πρώτη προτεραιότητα του Δήμου, του Μουσείου, των Ροδιτών να διατηρήσουμε αυτή την μεγάλη κληρονομιά που αποκτούμε από σήμερα. Και όπως σας είπα προχθές και κλείνω με αυτό, ο Βάλιας Σεμερτζίδης μπορεί να είχε εγκαταλείψει τα εγκόσμια από το 82, αλλά από τη Ρόδο δεν έφυγε. Πέθανε, αλλά δεν έφυγε, και σας το απέδειξα, γιατί ένα από τα πρώτα έργα του το 64 σε ιδιωτική, θα έλεγα, συλλογή στο τότε ξενοδοχείο Σπάρταλης, το μεγάλο έργο που είναι στην αίθουσα εθιμοτυπίας του Δήμου Ρόδου, είναι όχι μόνο σε θέα οποιοδήποτε επισκέπτεται το Δημαρχείο, εκεί ξένες αντιπροσωπείες, αρχηγοί κρατών, πατριάρχες, τόσο επί δικής μου θητείας όσο και του προκατόχου, όπως και τα πορτρέτα των πρώην αείμνηστων δημάρχων που εμφυλοτέχνησε ο Βάλιας Σεμερτζίδης, βρίσκονται εκεί. Αλλά αυτό το έργο είναι καθημερινό, όχι στη θέα, φωτογραφίζεται και φεύγει σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν ο Βάλιας Σεμερτζίδης παρέμεινε δίπλα μας, μαζί μας, και έτσι θα παραμείνει. Σας το δίδουμε την διαβεβαίωση. Μην φοβηθείτε και μην ανησυχείτε για το μέλλον και την τύχη των έργων. Θα είναι πάντα υπό την
προστασία και την αγάπη μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.